and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και εμείς έτσι εδώ δεν σταματάμε, γιατί δεν μας σταματάει τίποτα. Διότι όσο καλοκαιριάζει, δηλαδή ουσιαστικά Ιούνιο τώρα μετράμε, δηλαδή full καλοκαίρι. Θα μου πεις, Αλέξα, λέει τον Ιούλιο, τι θα λες και τον Αύγουστο. Εκεί θα είναι full διακοπές. Προς το παρόν όμως έχουμε αυτό το αίσθημα, ξέρεις, ότι το συνέστημα αυτό, το ότι οργανώνουμε τις διακοπές, κοιτάμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε και γενικότερα λίγο το θαλάσσιο έτσι στοιχείο μεσουρανεί. Θα μου πεις όμως και τι να κάνουμε, δηλαδή ακόμα οι θάλασσες δεν είναι κρύες. Για σκεφτείτε όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την διαφορετικότητα της θερμοκρασίας, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, και όπως θα συμφωνήσει και η Μαρία Πανταζή που έχει έρθει έτσι δρυνύτερη πλέον στη θέση της και στη μαχητική της στήλη. Επειδή σου έλειψα. Ναι, βεβαίως. Εμένα δεν μου έλειψε, γιατί εμείς τα λέμε και συνέχεια. Αλλά έλειψες όμως στο κοινό σου, στους φαν σου. Και μάλιστα μου λένε ότι τελικά αυτή η αποχή της Μαρίας Πανταζή την έφερε πιο μπάρμπι. Λέω και πού να δείτε το καλοκαίρι, σε λίγο και με μαγιό θα έρχεται. Λοιπόν, σ' αρέσει το φορεματάκι μου. Είναι πολύ εντυπωσιακό και το χρώμα και το φόρεμα. Να σηκωθώ να το δείξω. Που μου το δίνει. Κάτσε, έχουμε και μικρόφωνο. Δεν πειράζει, θα το σηκώσουμε. Ναι, γιατί θέλω να το δείξω. Γιατί με ντύνει η Μαγδαληνή. Από τα Μαγδαληνή. Δεν είναι κακό. Και θέλω να το δείξω. Κακό είναι. Όχι. Δεν είναι υπέροχο. Είναι επειδή έχουμε θέμα θάλασσα σήμερα, μαχητικό όπως πάντα. Ναι. Είπα να ντυθώ λίγο πιο θαλασσινή. Άκουψε το εκεί, δεν είναι κακό. Ναι, είπα να ντυθώ λίγο πιο θαλασσινή. Δεν πάει να πει ότι το μαχητικό άθλημα είναι μόνο εκείνο που ρίχνει και παίρνει μια πουλιά. Τώρα θα δει για τη μαχητικό άθλημα. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και χειρότερο από αυτό που κάνω εγώ. Καλεσμένο έτσι που ξεκινήσαμε και την εκπομπή, έναν αθλητή πολύ ιδιαίτερο, και θέλω να μας κάνεις και την παρουσίαση. Βεβαίως. Έχουμε μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει, τον Σπύρο τον Χρυσικόπουλο, ο οποίος κάνει λίγο κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει ο κάθε κολυμβητής στην Ελλάδα. Είναι ultra swimmer. Τα λέω καλά, Σπύρο? Καλά, τα λες, Μαρία. Αν και ξεκίνησε από κάτι άλλο, θα ήθελα να μας τα πει λίγο από τι έχει ξεκινήσει και όλα αυτά, και στο τέλος να καταλήξουμε σε αυτό που κάνει. Τι να σου πω λιγάκι, ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Όχι, εγώ θα ήθελα να πούμε για τον κόσμο, για να καταλάβει γιατί είναι διαφορετικός. Τι σημαίνει, ναι. Τι είναι το ultra swimmer, να μας εξηγήσει γιατί ακριβώς το ultra swimmer διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε. Παρακαλώ. Το ultra swimmer είναι μια φιλοσοφία. Ξεφεύγει από το όριο του αθλητισμού, φτάνει στο σημείο να είσαι κοντά στα ωριά σου, να ξεπερνάς τα ωριά σου, να βρίσκεις τα ωριά σου και να συνεχίζεις να κολυμπάς, να μην σταματάς να κολυμπάς. Επί 24 ώρα, Αλεξάνδρε. Αυτό δεν είναι και λίγο όμως, δεν θα έλεγα επώδυνο, θα έλεγα δεν είναι και λίγο ρυψοκίνδυνο, γιατί έχεις να κάνεις με το νερό, κατάλαβες. Δηλαδή και η Μαρία σου με σε έναν αγώνα ξεπερνάει τα ωριά της για να βγάλει το καλύτερο και το πιο δυναμισμό που κρύβει μέσα της. Αλλά με το νερό και για τόσα 24 ώρα, όπως λέει η Μαρία, δεν φτάνεις και σε μια κατάσταση που λες μια ανάσα, δεν ξέρω εγώ, κάπου να... Είναι ρυψοκίνδυνο, αλλά πλέον έχω κάνει το υδάτινο στοιχείο σπίτι μου, περιβάλλον μου. Αυτό, οπότε δεν το νιώθω αυτό. Αυτό ορμόμενος από κάπου, δηλαδή γιατί στην Ελλάδα δεν το ακούμε πολύ, ακολούθησες κάποιο ξένο πρότυπο και εσύ το ακολούθησες στην καθημερινότητά σου? Λοιπόν, όχι, εγώ από μικρή ηλικία κολυμπάω σε πισίνα. Έπεφτα σε αγώνες σε αποστάσεις μικρές πισίνας και χωρίς να έχω κάποιο πρότυπο αποφάσισα ότι κάποια στιγμή θα κολυμπήσω πάνω από 24 ώρες, χωρίς να έχω κάποιο αιρέσμα, χωρίς να δω κάποιο ξένο αθλητή που βέβαια το κάνει. Βέβαια όμως έκανες τρίαθλο, που το τρίαθλο και πάλι είναι αφού κάτι επίπονο. Αφού έκλεισα το κύκλο της κολύμβησης, ασχολήθηκα λίγα χρόνια με το τρίαθλο. Το οποίο πόσα χρόνια ασχολήθηκες με την κολύμβηση από μικρός? Με την κολύμβηση περίπου 12 χρόνια. 12 χρόνια. Και τι ήταν αυτό που σε ώθησε μετά στο τρίαθλον? Ήθελες κάτι, το κάτι παραπάνω, το κάτι πιο δύσκολο, πάντα το κάτι διαφορετικό? Το κάτι παραπάνω. Πάντα μου άρεσε. Θυμάμαι από μικρή ηλικία είχα δει το ντεμπούτο του τριάθλου στο Σίδνεϊ το 2000 και ήξερα ότι κάποια στιγμή μόλις σταματήσω το κολύμπι θα μπω στο τρίαθλο. Έκανες δηλαδή και ποδήλατο ταυτόχρονα και τρέξιμο? Μόλις σταμάτησα το κολύμπι της πισίνας, ξεκίνησα να κάνω προπονήσεις για λίγο βέβαια χρονικό διάστημα για ποδήλατο και για τρέξιμο. Πόσο καιρό ασχολήθηκες με το τρίαθλο? Περίπου 2,5-3 χρόνια. Την τελευταία χρονιά πήγα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Χαβάη. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Στο εξωτερικό, εκτός από τη Χαβάη, έχεις πάει κάπου αλλού για το τρίαθλο? Για αγώνες τρίαθλο, όχι. Μόνο στη Χαβάη είχα πάει. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η Χαβάη πώς προέκυψε? Πήρα την πρόκληση από το Extra Cris. Να αναφέρουμε τι είναι το Extra Cris. Βεβαίως. Παρακαλώ. Το Extra είναι χωμάτινο τρίαθλο. Δεν είναι με ποδήλατο δρόμου και τρέξιμο στην άσφαλτο. Είναι 1500 μέτρα κολύμπι σε θάλασσα ή σε λιμνή, 30 χιλιόμετρα mountain bike. Πολλά υψομετρικά και τέτοια. Με αρκετά υψομετρικά. Μάλιστα. Τα γνωρίζεις. Ναι.
Και μετά 10 χιλιόμετρα trail τρέξιμο. Τρέξιμο στο βουνό. Στο βουνό trail. Ωραία. Αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε ακόμα περισσότερο από το κανονικό τριάθλο. Μόνο που είχε την περιπέτεια μέσα το mountain bike, μου άρεσε πάρα πολύ. Την πρόκριση. Βγήκε πρώτο να υποθέσω κάτι τέτοιο συνέβη και έτσι πήρε την πρόκριση για τη Χαβάη, για το παγκόσμιο εκεί. Ναι, ναι. Ωραία. Γίνεται το εξτέρα, γίνεται σε διάφορε χώρε. Mm-hmm. Με αποκορύφωμα τη Χαβάη που είναι ο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματο. Αλέξανδρε, μου πώ. Να ξεκινήσουμε τριάθλο. Τι να είμαστε σαπόρτε. Να πιάσουμε το τριάθλο. Στην Ελλάδα αυτό έχει γίνει τρόπο ζωή. Όμω στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν με επιτραπεί η έκφραση και αν είναι πολύ επικίνδυνο να πω ότι είσαι μοναδικό σε αυτό που έχει επιλέξει. Τουλάχιστον μπορεί να μην είναι άλλοι δύο-τρεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι όποτε θέλει αγωνιστικά να μπει σε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει ευδοκιμήσιμο έδαφο και πρέπει να φύγει στο εξωτερικό. Έτσι δεν είναι. Κοίτα να δει το τρίαθλο. Υπάρχει ένα πιστοποιημένο τρίαθλο. Ναι, σε αυτέ τι καταστάσει που μα προανέφερε, βεβαίω. Ναι, ναι, που είναι κάτι πάρα πολύ επίπονο και δύσκολο. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύει ότι έχεις μάθει, λες βγαίνω από τα όρια μου, φτάνω στα όρια μου, στο υδάτινο στοιχείο κτλ. Τα έφτασες, τα άγγιξες, τα ξεπέρασες. Τελικά σήμερα, τι είναι αυτό που σου έμεινε από αυτή όλη τη διαδικασία που το διαπίστωσες στον εαυτό σου, ενώ τόσο καιρό δεν το είχες καταλάβει. Ναι. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν τα έχω βρει ακόμα. Μέχρι εκεί που έφτασα... δεν έχεις βρει ακόμα, περίμενε. Μετά τη Χαβάη, αποφασίζεις να κάνεις αυτό το ούλτρα. Αφού τερματίζω τη Χαβάη, αποφασίζω να. Ξεκινήσω να κολυμπάω μεγάλες αποστάσεις, αυτό που είχα πάντα στο μυαλό μου. Και έκανες την απόσταση τα 105 χιλιόμετρα. Τα 104. 104. Ωραία. Αυτό σε πόσες ώρες. Έκανα τον τριπλό διάβλου του Ρωναίου Κόλπου πέρσι τον Ιούλιο του 2017. Ο οποίος κόλπος είναι. Είναι το πρώτο με το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Ωραία, δηλαδή αυτό το έκανες 4 φορές πήγαινε. Είναι 26 χιλιόμετρα και το έκανα 4 φορές. Για το καλοκαίρι ferry boat, Αλέξανδρε. Να κάνω και τον υπολογισμό. Κολύμπησα 104 χιλιόμετρα σε 34 ώρες και 10 λεπτά. Ωραία. Ο κόσμος ακούει όπως και εγώ, το άκουσα. 34 ώρες. Δεν τρως, δεν κοιμάσαι, δεν πίνεις νερό. Εξήγησε το μας λιγάκι αυτό. Είναι λιγάκι πολύ περίεργο. Δεν ξεκουράζεσαι, λέει, δεν κοιμάσαι. Στο νερό. Δεν κοιμάσαι. Δεν ξεκουράζεσαι. Δεν κρυώνεις από το νερό, το δέρμα σου, το σώμα σου. Στον Τωρονέο κόλπο ήταν αρκετά ζεστά τα νερά. Βέβαια, εγώ φοράω wetsuit από πάνω. Αυτό σημαίνει. Νεοπρένι στολή. Όταν και τα μαυρίσματα τα περίεργα. Ναι, ναι. Γι' αυτό και είχες προπονήσεις και στους αγώνες. Πλέον κολυμπάω μόνο με wetsuit. Ξεκινάς, κολυμπάς. Πεινάς, διψάς, νιστάζεις. Δεν νιστάζεις. Το βγάζεις από το μυαλό σου. Δεν νιστάζεις. Αλέξανδρε, εσύ 34 ώρες. Δεν νιστάζεις. Εσύ γράφετε. Δεν νιστάζεις. Πεινάς. Λοιπόν. Δεν είναι πείνα, δεν νιώθεις πείνα. Νιώθεις ότι το σώμα σου χρειάζεται να πάρει ενέργεια. Τι κάνεις, οπότε πριν φτάσεις στο σημείο που πεινάς, κάθε μισή ώρα κάνουμε έναν ανεφοδιασμό. Από το σκάφος συνοδείας που μου δείχνει την κατεύθυνση. Ναι. Μου κατεβάζουν ένα κοντάρι, με ένα κοντάρι κάτω με ένα καλάθι, μου κατεβάζουν τι πρέπει να πιω και τι πρέπει να φάω τη συγκεκριμένη. Αυτό συμβαίνει ώρα. Για τις 34 ώρες. Ακριβώς. Ανά μισή ώρα περίπου. Να, ναι. Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Οπότε, γύρω άρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που υπάρχει το σκάφος δίπλα σου. Α, το οποίο, Αλέξανδρε, ήθελα να σου πω ότι αυτό έγινε και ταινία. Το υδρογόνο 2 οξυγόνο. Α, ναι. Και έγινε μια ταινία αυτό που έκανε το τετραβλό το Ρωναίο που λέει εδώ ο Σπύρος. Για πες μας λιγάκι για αυτήν την ταινία. Πώς το σκέφτηκες να γίνει αυτό. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και κάτι πολύ διαφορετικό. Η Δήμητρα Μπαδήμα το σκέφτηκε και ο Πέτρος ο Παρθένης. Και τους ευχαριστώ. Και. Παρόλο που γνώρισα τη Δήμητρα την Παπαδήμα λίγες μέρες πριν το εγχείρημα, βγήκε μια φανταστική ταινία. Η κοπέλα είναι φυσιολογικό. Έκανε box, με είχε βοηθήσει και εμένα σε διάφορα κλιπάκια, σε διάφορες φωτογραφίες. Άρα λογικό να είναι έξυπνη να σκεφτεί όλο αυτό. Καταλαβαίνω. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που κάποιος πρέπει, πιστεύεις εσύ, να έχει για να αποφασίσει και να τολμήσει. Γιατί επειδή είναι κάτι ρυψοκίνδυνο και κάτι που, όπως λες, ξεπερνάς τα όρια και τον εαυτό σου, σίγουρα απορρέει ότι. Και ενέχει και κάποιους κινδύνους, σε παρένθεση. Αν έπρεπε να δώσω μια συμβουλή για νέα παιδιά που λένε, ξέρεις κάτι, και εγώ έχω αυτό το ιντρέλα, εγώ θα το δοκιμάσω, πάω να μπω 18 ώρες, σήμερα δεν θα βγω για 18 ώρες. Ποια σημεία είναι εκείνα που θα έπρεπε να τονίσεις ότι πρέπει να προσέχουμε, να έχουμε στο μυαλό μας πριν δοκιμάσουμε τα όρια μας στο υδάτινο στοιχείο και με τόσες πολλές ώρες. Κοίταξε, καταρχήν δεν θα απαραίτητα τον κόσμο να ασχοληθεί με το ultra swimming. Θα τον απαραίτητα να ασχοληθεί με την κολύμβηση. Γενικότερα, με τις λιγότερες ώρες. Το πάρει καταρχήν είναι η ασφάλεια. Μαρία, ξεκίνησες και εσύ κολύμβηση τώρα. Καλά, ας θα σου πω τι έκανα. Κάτσε να τελειώσει λίγο τώρα. Τι βάζουμε, σιγά τη βάζουμε στο χώρο. Αχ, τυχαίο ήταν. Οπότε να σας πω κάτι. Έχετε καταλάβει ότι στους υπόλοιπους 2,5 μήνες εδώ πέρα θα έχουμε
Υδάτινο το στοιχείο. Εντάξει. Όχι, όχι, το ποδήλατο δεν σταματάει. Εντάξει, το ποδήλατο δεν σταματάει, συγγνώμη. Τώρα απλά ο Σπύρος είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι αυτό έτσι που είναι και το μοτό μου ότι η ψυχή δεν έχει φιλοκηλικία και τον ήξερα το Σπύρο αρκετό καιρό από μία φίλη μου από ποδήλατο. Να καταλάβεις πώς ξέρω το Σπύρο. Δηλαδή, μάλλον από φίλες μου από ποδήλατο. Οπότε λοιπόν, για να έρθουμε σε αυτό, δεν το δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε την κολύμβηση. Και για μένα είναι και ένα μεγάλο σύνολο ότι τα παιδιά, νομίζω, από πολύ μικρή ηλικία, όπως και τα δικά μου τα νησάκια και εμείς και όλοι, ξεκινάνε. Είναι ο καλύτερος αθλητισμός τα παιδιά σου στην κολύμβηση από πολύ μικρή ηλικία. Ακριβώς. Να μαθαίνουν. Αν όμως κάποιος θέλει να το δει λίγο πιο ζεστά και λίγο να. Τι θα του πρότεινες να κάνει? Καταρχήν θα του πρότεινα να το θέλει πραγματικά ο ίδιος. Όχι επειδή δεν είναι ωραίο να βλέπουμε κάποιον που το κάνει και να πάμε να το κάνουμε κι εμείς μόνο και μόνο επειδή το κάνει ο άλλος. Να το θέλει πραγματικά. Άμα το θέλει πραγματικά, να ξεκινήσει σιγά σιγά να ανεβάζει. Να είναι σχετικός, να είναι κολυμβητής και να αρχίσει να ανεβάζει σιγά σιγά την απόσταση. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί στην καθημερινότητά σου? Δηλαδή, αύριο είναι να ξεκινήσει και να κάνει 32 ώρες, ας πούμε. Όπως μας είπε στο πρόγραμμα, πριν φτάσει το αύριο, μία μέρα πριν θες, δύο μέρες πριν, δεν ξέρω, ποιες είναι εκείνες οι προετοιμασίες που βάζεις στον εαυτό σου, μπράβο, για να μπορέσει να βάλεις το ρολόι και να πεις, όπ, ξεκινάει το χρονόμετρο. Εντάξει, 2-3 μέρες πριν ελαττώνεις την προπόνηση, κόβεις τα μέτρα και κυρίως δουλεύεις, κάνεις μια ψυχολογική προπόνηση, κάνεις μια νοερή απεικόνηση, σκέφτεσαι όλη τη διαδικασία που έχει να μπει το σώμα σου για έναν μεγάλο αγώνα που είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα. Τώρα η καθημερινή ζωή είναι λίγο περίεργη, κυρίως κολυμπάω όλες τις ώρες στο 24ωρο, κυρίως τώρα κολυμπάω πρωί. 20, 24, 25 χιλιόμετρα. Uh-huh. Μετά το βράδυ δουλεύω, είμαι προπονητής κολύμβησης. Και μετά το βράδυ πάει γυμναστήριο, λίγο ενδυνάμωση. Σαφώς. Είναι λίγο μοναχικό βέβαια όλο αυτό με την κολύμβηση. Έχω μάθει να κολυμπάω μόνος μου. Μόνος σου, αλλά όταν, τώρα έγινε μια προπόνηση. Uh-huh. Πες, τελείωσε και θα αναφέρω. Αυτό πήγα να πω. Ότι τώρα μου φάνηκε λίγο περίεργο σε αυτή τη μεγάλη προπόνηση που κάναμε. Έγινε μια προπόνηση, το οποίο με κάλεσε ο Σπύρος και μου λέει θα γίνει αυτό το event. Λέω, τι event? Μου λέει, μάλλον πες πρώτα τον επόμενο στόχο. Ο επόμενος στόχος είναι να κολυμπήσω από τη Ρόδο στο Καστελόριζο. Είναι μια απόσταση πάνω από 140 χιλιόμετρα. Και ο Τωρονέος πέρσι ήταν προπόνηση για το Ρόδο Καστελόριζο. Μένα στο μυαλό μου πρώτα μπήκε η Ρόδο Καστελόριζο. Άρα πρέπει να κάνεις πολλές ώρες προπονήσεις. Ναι, ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 24 ώρες στην πισίνα συνεχόμενο κολύμπι. Και καλύψαμε την απόσταση 88 χιλιόμετρα και 200 μέτρα που είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Και ήταν καλεσμένος κόσμος. Δεν τα λες σωστά. Έτσι πήγα κι εγώ. Δεν πήγα γιατί λέω τι θα κάνω. Και απλά είπαμε να κάνουμε μια προπόνηση ανοιχτή προς το κοινό. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν ξέρει τι κάνω. Και ήταν και αυτή μια ωραία εμπειρία για μένα. Δηλαδή, εκεί που είχα μάθει να κολυμπάω μόνος μου, ξαφνικά σε κάθε μου ανεφοδιασμό που σταμάταγα, έβλεπα κόσμο. Λοιπόν, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα, αλλά εμένα μου άρεσε να κάνω συνέχεια ξεχωριστά πράγματα. Έμπαινε συνέχεια κόσμος και κολυμπούσε μαζί με τον Σπύρο. Μίλαγα εγώ με τον Πέτρο τον Παρθένη, τον μάνατζερ του, έτσι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Και η γυναίκα και μου λέει: να σου πω κάτι, θα σε χρειαστώ να μπει και εσύ. Λέω, εγώ, στην πισίνα. Μετά το σκέφτηκα, λέω, αυτό δεν το έχω κάνει. Ας το δοκιμάσω. Βρήκα κάτι παιδιλάρες να, ώστε να μπορώ να φτάνω. Εγώ λέω, θα μπω στο τέλος, στα δύσκολα, στα τελευταία μέτρα που θα έχει κουραστεί και δεν θα μπορεί πολύ. Λέω εγώ τώρα. Έβαζα αυτές τις παιδιλάρες, με πετάει μέσα ο Πέτρος, μου λέει, έλα, ήρθε η ώρα σου, ξεκινάς και εσύ. Και πάλι δεν με πήγε και ο Πέτρος. Έλα που δεν σε έπιανα τώρα, εντάξει, σε παρακαλώ, σε άφηνα πίσω, αλλά τέλος πάντων. Όχι. Και όπως κολυμπούσαν όλοι δίπλα τους, στο τέλος δεν είχε μείνει κανένας. Άρα κάποιος έπρεπε να μπει. Και νομίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την τόσο ξεχωριστή εμπειρία που έμεινα στα τελευταία μέτρα που ήταν. Πολλά. Έτσι, τρεις ώρες κολυμπούσα. Έτσι, δεν κολύψα και λίγο. Τρεις ώρες στη Ρίο. Ναι, γιατί την Κυριακή πήγα μετά και έκανα πόσες ώρες πάνω στο βουνό περπάτημα. 22 χιλιόμετρα. Τρέξιμο περπάτημα. Ξέρεις, ό,τι ξεχωριστό πρέπει εγώ να το δοκιμάσω. Μπράβο, παιδιά. Πόσο ωραία είναι να ακούς τα παιδιά να κάνουν τόσο ωραία πράγματα. Άκου, Αλέξανδρε, άμα είσαι παιδί. Άμα είσαι παιδί. Ναι. Για μένα μιλάμε. Ναι, μα δεν θα μιλούσαμε πολύ. Άμα είσαι παιδί. Τα κάνεις αυτά. Άμα είσαι παιδί στην ψυχή, Αλέξανδρε. Αυτό είναι το περισσότερο. Μέσα σε όλο αυτό είναι το αθλητικό σου κομμάτι και αυτό που έχεις καταπιαστεί. Αλλά όμως αυτό σίγουρα έχει και μία επίπτωση στο προσωπικό σου κομμάτι. Γιατί εάν σου κολυμπάς 24 ώρες η αγαπημένη σου, θα πρέπει να είναι από πάνω από ένα σκάφος για να σε παρατηρεί. Δηλαδή, πώς θα σε δει άμα λείπεις 24 ώρες στο νερό, ή θα πρέπει να τα φτιάξεις με τη γοργόνα. Όλοι οι αγαπημένοι μου με ψάχνουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. όλο αυτό το κομμάτι σου. Πες μας, η κοπέλα σου είναι η Άρια.
Πες το μας. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι είναι επιλογή μου, οπότε δεν μπορώ να πω ότι μου κόβει ή ότι κάνω θυσία. Ξεφεύγεις λίγο και αυτό, με αυτό, αυτό για το γαλάζιο που λέμε. Ναι, εντάξει, εκεί είναι ο κόσμος μου. Εκεί βρίσκω τη γαλήνη μου. Και δεν θεωρώ ότι, δηλαδή, άλλα πράγματα που μου στερεί το κολύμπι, δεν θεωρώ ότι είναι θυσίες. Γιατί από τη στιγμή που έχω βάλει ένα στόχο, ξέρω ότι θα κάνω τα πάντα για να το πετύχω, για να τερματίσω. Πάντως, γενικότερα θέλω να μου πεις το εξής. Τη θάλασσα. Δεν θα πω το νερό, γιατί το νερό είναι και το νερό της βρύς. Mm-hmm. Τη θάλασσα γενικότερα, εσύ που την κολυμπάς τόσα χρόνια και για τόσες πολλές ώρες, πιστεύεις τελικά ότι η θεωρία είναι ότι πρέπει να την φοβάσαι και να τη σέβεσαι? Πιστεύεις ότι η θάλασσα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απρόβλεπτο και επικίνδυνο? Λένε ας πούμε η φωτιά, η θάλασσα, η μεγαλύτερη ας πούμε που ασχολούνται με τη θάλασσα, ξέρεις, είτε καπετάνοι, είτε αυτοί που τα ξεβολεί, είτε αυτοί που κολυμπάνε ώρες, λένε ότι εγώ τη θάλασσα, παρόλο που κολυμπάω χρόνια και έχω φέρει, τη φοβάμαι πάντα, ακόμα και την τόση λιμνούλα, πώς να το πω. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που τη σέβεσαι και έχεις μάθει να κολυμπάς σωστά, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Υπάρχει να κολυμπάς σωστά υπάρχει... τώρα, εσύ πας μεσοπέρα, ρε παιδί μου, ξέρω. Κοίταξε, είχα περιγράψει παλιότερα αυτό που νιώθω όταν είμαι μέσα στο νερό, είναι πως κάποιος νιώθει, μπορεί ο Αλέξανδρος να το νιώθει αυτό, όταν είναι κολυμπάει και έχει λίγη απόσταση μέχρι να έρθει μέχρι τη στεριά, νιώθεις μια ανασφάλεια, θες λίγο να περιμένεις μέχρι να πατήσεις. Ναι, αλλά το ζήσα στον Άγιο Δομήνικο, εγώ το έζησα αυτό το πράγμα. Νιώθεις μια ανασφάλεια μέσα στο νερό και θες να πατήσεις να βγεις στη στεριά. Εγώ νιώθω ακριβώς το αντίθετο, νιώθω μια ανασφάλεια όταν είμαι έξω. Και περιμένω να μπω μέσα στη θάλασσα για να νιώσω ότι τώρα είμαι στο περιβάλλον μου, ότι τώρα. Εγώ να σου πω ότι προτιμώ να είμαι μέσα στη θάλασσα, που δεν μπορούν και να με κοιτάνε συνέχεια, ενώ όταν είμαι έξω, προτιμώ να μην είμαι. Αλλά όμως, εμένα το υδάτινο στοιχείο είναι και το στοιχείο με το οποίο και ξεκίνησα. Και εγώ το έχω αγαπήσει πολύ. Ναι, και η αδελφή μου, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο μονοπέδιλο, στην τεχνική κολύμβηση. Εκεί να δεις δυσκολία 5 ώρα το πρωί με το μονοπέδιλο στα καταπαγωμένα ποτάμια και τέτοια Σλοβακία και από εδώ και από εκεί που τρέχαμε. Αλλά νομίζω ότι η κολύμβηση πάντως για μένα πιστεύω ότι είναι η πιο καλή προπόνηση, Μαρία. Δεν ξέρω και αν δεν το έχεις δοκιμάσει. Φτιάχνει ένα εγώ πιο ολοκληρωμένο σώμα. Αρκετά μετά από διάφορους τραυματισμούς, επεμβάσεις και τέτοια, γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ στην αποκατάσταση. Σε όλο το σώμα. Και θεωρώ ότι είναι από τα πιο safe αθλήματα ώστε να το κρατήσεις χρόνια. Δηλαδή, εν αντιθέσει με το kickboxing. Ποια είναι η καλύτερη. Δεν θα πω παραλία, θα πω ποια είναι το καλύτερο κομμάτι εκείνο της θάλασσας στην Αττική που μπορείς να πας και να ξεκινήσεις να κάνεις μόνος σου ελεύθερα την προπόνησή σου. Ποιο είναι το κομμάτι που επιλέγεις πιο πολύ? Σε πολλά σημεία, πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Βουλιαγμένη. Mm-hmm. Στη Βουλιαγμένη έχω κάνει πάρα πολλές προπονήσεις. Πάντως και εγώ κάνει το Βουλιαγμένη Καστελόριζο, ενώ το εστιατόριο και έχω βγει και έχω πάει πολλές φορές. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτό, να το ξέρετε. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να σε ρωτήσω κάτι, θα γυριστεί και δεύτερη ταινία? Αυτό το Ρόδος Καστελόριζο θα είναι ταινία και αυτό θα γίνει? Θα είναι ταινία και θα είναι και μέρος μιας τριλογίας, γιατί θα υπάρχει και τρίτη ταινία. Γιατί μετά το Ρόδος Καστελόριζο δεν σταματάμε εκεί. Τώρα για την ταινία τη δεύτερη, το Ρόδος Καστελόριζο, έχουμε ξεκινήσει ήδη γυρίσματα. Το 24ωρο προπόνηση που κάναμε. Ήταν μέρος των γυρισμάτων. Ναι. Αυτά. Δεν γνωρίζω πολλά για την ταινία. Όπως και την προηγούμενη, την είδα πρώτη φορά στις αίθουσες, στο Κολέγιο Αθηνών. Έτσι και για τη δεύτερη. Δεν γνωρίζω σενάριο, δεν γνωρίζω ότι. Μάλιστα. Αυτό τα γνωρίζει η Δήμητρα Μπαδήμα. Τι ωραία που μας κολυμπήσατε. Πού θα πας διακοπές το καλοκαίρι? Κάπου να θάλασσα. Κάπου να θάλασσα. Ξέρεις την άλλη και τώρα. Στο Καρπενήσι, ξέρω εγώ. Ναι. Πάντως είναι από τους ανθρώπους εκείνους που μπορεί να σου πει ότι αγάπη μου, θα κατέβω λίγο να κάνω λίγο κολύμπι και να πάει το βράδυ και να πιστεύει ότι έχει πάει με καμία άλλη και να τον ψάχνει αυτό ο χρόνο θα κολυμπάει μόνο του. Θα έχει πάει με την άλλη. Τουλάχιστον άρχισε με το κιάλια για να βλέπει που βρίσκεται. Να μην αγχώνεσαι. Μπορεί να έχει φύγει, να έχει πάει σε άλλο νησί, βέβαια. Σε άλλο νησί. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας και θέλω να κλείσουμε με ένα δικό σου μότο, σύνθημα, κάτι που θες να μείνει σε όλο το τηλεοπτικό κοινό που αγαπάει τη θάλασσα και το νερό από σένα, που το ζεις λίγο διαφορετικά και λίγο πιο extreme. Αυτό που λέω συνέχεια κιόλας είναι ότι όλα είναι στο μυαλό και ό,τι βάλουμε στόχο... Σε αυτό στόχο, και εγώ που δεν κάνω κολύμπι, τώρα πια το λέω. Ό,τι βάλουμε στόχο μπορούμε να το καταφέρουμε, όσο δύσκολο και να είναι. Μάλιστα. Μαρία, καλές βουτιές. Όχι, εντάξει, έγινε το 24ωρο. Καλά, θες να μου πεις ότι δεν θα ξαναπάς να κολυμπήσεις. Δεν ξέρω. Σαν να σε βλέπω τώρα που φεύγεις από το ότι πας στην πισίνα. Λοιπόν, αφού κάνω πρώτα ποδήλατο, ξέρεις. Την επόμενη εβδομάδα, ναι. Μπορείς να κολυμπάς με το ποδήλατο, είναι αυτό το τη θαλάσσης. Όχι, ξέρεις τι, αυτό το τρίαθλο, αλλά νομίζω δεν το έχω, ωραία. Στο ποδήλατο το έχω πιο καλά. Το τρέξιμο το κάνω, ωραία, αλλά
χαλαρά τώρα. Μην φανταστείς ότι είναι καμία. Μπορεί, άστο τώρα. Εμείς είμαστε ακόμα μικροί. Άστο, μεγαλώσουμε. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας πάρα πολύ. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και καθίστε να παρακολουθήσετε και σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Γιατί πάρα πολλοί αθλητές ανά τον κόσμο. Ναι. Εσύ ήσουν στο Survivor όταν ο κύριος Βρουβάκης ήταν στην εκπομπή μας. Και ανά τον κόσμο πάρα πολύ μεγάλοι αθλητές δυστυχώς έχουν άσθμα, αυτό που παθαίνουν μέσα στις προπονήσεις και δεν γνωρίζουν ότι είναι άσθμα. Και πάνω από 300 εκατομμύρια κόσμου ανά τον κόσμο πεθαίνουν το χρόνο από άσθημα και αθλητές που δεν το γνωρίζουν και νομίζουν ότι είναι από την κούραση. Και γι' αυτό ο κύριος Ελευθέριος Ευρουβάκης, ο γνωστός αυτός πνευμονολόγος, που τον ευχαριστούμε που μας άνοιξε για άλλη μια φορά το ιατρείο του, μιλάει για ένα θέμα που το είχαμε παρουσιάσει και μας το ζητήσατε, για το άσθημα που είναι μάστιγα της εποχής, ύπουλη. Και μάλιστα το πιο άσχημο είναι ότι οι περισσότεροι αθλητές δεν το γνωρίζουν και χάνουν τη ζωή τους από αυτό, ενώ νομίζουν ότι απλά είναι από την υπερβολική κούραση. Προσέξτε το, η πρόληψη σώζει ζωές. Πάμε και πιστεύω για να κλείσω αυτή την εκπομπή. Μείνετε όλοι κοντά μας. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Γιατί σε αυτή την εκπομπή πραγματικά δεν μας αρέσει απλά να υποσχόμαστε. Είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι όταν πραγματοποιούμε. Και πόσο μάλλον όταν αυτό έχει να κάνει με την πρόληψη, που είναι η καλύτερη θεραπεία, και με προβλήματα που εσείς μας έχετε θέσει. Πριν από λίγο καιρό σας είχα υποσχεθεί για ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που πάρα πολλοί κόσμος σε όλο, κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη,
άλλοι το γνωρίζουν, άλλοι όχι, δυσκολεύονται στην καθημερινότητα και αυτό δεν είναι άλλο από το άσθημα. Σας είχα όμως υποσχεθεί ότι πάντοτε επισκεφτόμαστε τους πλέον ειδικούς. Για άλλη μια φορά λοιπόν βρίσκομαι εδώ, στον πολύ αγαπημένο Πειραιά και στο κέντρο του Πειραιά, Ηρών Πολυτεχνείου 33, ακριβώς απέναντι το Δημοτικό Θέατρο και ποιος δεν το γνωρίζει, από όλη την Ελλάδα, στο ιατρείο του κυρίου Ελευθέριου Βρουβάκη, που είναι εδώ κοντά μου. Απλά τον βρίσκω στο εξεταστήριο τώρα, γιατί είναι μεταξύ του και νου του. Οπότε όπου τον βρούμε, ο άνθρωπος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας ανοίγει την πόρτα της ενημέρωσης και είναι σημαντικό. Γεια σας, κύριε Βρουβάκη. Να πω ότι όπως ο κόσμος γνωρίζει, ειδικός πνευμονολόγος, φυματιολόγος και βεβαίως και γενικός διευθυντής τμήματος πνευμονολογικού βεβαίως της Γενικής Κλινικής Παναγία Ιωδηγήτρια στον Πειραιά. Πάντα στον Πειραιά. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι κάνετε τους ανθρώπους να νιώθουν δυνατοί, να αναπνέουν, να κοιμώνται και να σηκώνονται ξεκούραστοι. Αυτό είναι το συνολικό που δίνεται στην ουσία. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, μου αρέσει πολύ. Είναι το πιο σημαντικό. Γιατί τους κάνετε και να κοιμώνται όμορφα, αλλά και να σηκώνονται έχοντας ενέργεια, γιατί έχουν κάνει ένα πολύ καλό ύπνο. Ναι. Ξέρετε πόσος κόσμος παγκοσμίως, διάβαζα μία έρευνα, πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, άλλοι το γνωρίζουν, άλλοι όχι, πάσχουν από άσθημα και πάνω από 250.000 κόσμος στην Ελλάδα έχει άσθημα και δεν το γνωρίζει. Έτσι. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και μάλιστα είναι πολύ περίεργο το ότι πάρα πολλοί εξ αυτών είναι αθλητές, είναι διακεκριμένοι σε κάποιους χώρους του αθλητισμού. Και όλο αυτό το αποδίδουν στο ότι είναι κούραση, στο ότι είναι πολύ προπόνηση, στο ότι είναι τα χρόνια της κολύμβησης. Ένας φίλος μου κολυμβητής πρόσφατα που το συζητούσαμε και δεν το έχουν ψάξει. Πάμε λοιπόν να ξεδιαλύνουμε λίγο αυτό το πρόβλημα που στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι και ύπουλο κάποιες φορές, να μου επιτραπεί ο όρος αυτός. Άσθημα λοιπόν. Τι εννοούμε με τον όρο? Τι εννοούμε άσθημα? Μιλάμε για μια χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών, που χαρακτηρίζεται από θορυβώδη και έντονη συμπτωματολογία, με κυρίαρχο σύμπτωμα το βήχα, υπάρχει συρρυγμός, υπάρχει νυχτερινή αφύπνιση. Έχει βέβαια ένα χαρακτηριστικό. Όταν είναι ελεγχόμενο, όταν είναι ρυθμισμένο, δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε είναι αυτό το κομμάτι που διαφοροποιεί από τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Είναι μια νόσος βέβαια η οποία χαρακτηρίζεται από αναστρεψιμότητα μετά τη λήψη του βροχοδιασταλτικού φαρμάκου. Θυμάμαι παλαιότερα μία διαφήμιση στη τηλεόραση, δείχνε δύο παιδιά που παίζανε μπάσκετ και έλεγε από κάτω «Ο Γιάννης έχει άσθημα». Εμείς βέβαια δεν ξέραμε τι. Βλέπαμε δύο παιδιά που παίζανε μπάσκετ. Τι ήθελε να πει και ποιο μήνυμα ήθελε να περάσει? Ότι όταν το άσθημα είναι ρυθμισμένο, το παιδί είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα και μπορεί να χαίρεται την καθημερινότητά του. Ποιες είναι οι κατηγορίες ή πώς το διακρίνουμε και το ξεχωρίζουμε το άσθημα? Το άσθημα διακρίνεται σε αλλεργικό και μη αλλεργικό. Mm-hmm. Είναι οι δύο βασικές κατηγορίες πάνω στις οποίες στηριζόμαστε για να μπορέσουμε να δώσουμε και κομμάτι θεραπείας, αλλά ουσιαστικά να απευθυνθούμε και στα θεραπευτικά βήματα του άσθηματος, τα οποία ξέρετε είναι πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να τηρούμε για να μπορούμε να δίνουμε στοχευμένες θεραπείες και να κάνουμε και αποκλιμάκωση της φαρμακευτικής αγωγής. Σήμερα η φαρέτρα μας έχει πολύ καλά φάρμακα, τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε ασθενείς ασυμπτωματικούς. Το κυρίαρχο σύμπτωμα, να θυμίσω ότι είναι ο βήχας. Είναι αυτό που ενοχλεί περισσότερο τα παιδιά, κυρίως τις μικρές ηλικίες. Τα αγόρια βέβαια εμφανίζεται το σύμπτωμα πολύ πιο έντονα σε σχέση με τα κορίτσια, αλλά είναι μια πάθηση η οποία αφορά ηλικίες 5 μέχρι 85 ετών. Πολλές φορές κοιμάται, ξυπνάει, δίνει θορυβώδη συμπτώματα, μπαίνει σε αγωγή, ρυθμίζεται, χάνεται, ξανακάνει έντονη και θορυβώδη συμπτωματολογία. Είναι γενικά μια πάθηση η οποία αφορά ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Αν δούμε λίγο, αναφερθήκατε λίγο στα στατιστικά και είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο τα κόστη. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη έχουμε περίπου τα 13 δις ευρώ τα καταναλώνουμε ουσιαστικά για την θεραπεία του άσθηματος σε αιτήσια βάση
Και έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι που χάνεται λόγω αδειών, που, είναι, που αφορά το κομμάτι των ασφαλιστικών ταμείων και της παραγωγικότητας. Θέλω να πω δηλαδή, είναι μία νόσος η οποία μας αφορά. Οι περισσότεροι μαθαίνουν και ζουν με το βήχα του άσθματος, δεν δίνουν καμία σημασία, κυρίως οι νεότερες ηλικίες οι οποίες έχουν μεγάλες αντοχές, μαθαίνουν και ζουν με αυτό το βήχα. Παρόλα αυτά όμως τους βλέπετε ότι αυτά τα παιδιά απομονώνονται, θέλουν να πάνε σε μια καφετέρια, ξεκινάνε το βήχα, η συντροφιά τους δεν αισθάνεται πολύ καλά και βλέπετε ότι τα παιδιά αυτά δεν χαίρονται τη ζωή του. Την καθημερινότητα. Και τη ζωή του. Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που προκαλούν το άσμα στον οργανισμό ενός ανθρώπου σε οποιαδήποτε από αυτές τις ηλικίες και αν έχει κληρονομικότητα το άσμα, αν δηλαδή όταν μία μητέρα ή ένας πατέρας έχει άσμα χρόνιο, έχει πρόβλημα, αν είναι σίγουρο ή αν είναι κάποια ποσοστά ότι μπορεί και το παιδί που θα γεννηθεί να έχει προσβληθεί από αυτήν την νόσο. Ναι, συνήθως αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η μαμά δίνει στο γιο και ο μπαμπάς στην κόρη, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο. Μπορεί να επιδείξει και γενιά. Σαφώς. Από εκεί και πέρα εμείς, όταν παίρνουμε το ιστορικό, πάντα κοιτάμε το κομμάτι της κληρονομικότητας, μας ενδιαφέρει το γενεολογικό δέντρο, μας ενδιαφέρει η συμπτωματολογία των προηγούμενων γενιών, γιατί έτσι μπορούμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα και αποτελέσματα. Ο έλεγχος ο οποίος κάνουμε αφορά και το κομμάτι των εργαλείων, όπως λέμε. Μέσα σε αυτά υπάγεται και το asthma control test. Είναι ερωτησούλες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να μπορούμε ουσιαστικά να δούμε αν το άσθμα, εάν η πάθηση είναι ελεγχόμενη ή μη ελεγχόμενη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μας ενδιαφέρει μέσα στο πλαίσιο του ελέγχου ένα κομμάτι εξετάσεων που μπορούμε και τις κάνουμε άμεσα, ώστε να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα να μπορούμε να τοποθετήσουμε τον ασθενή μας στα θεραπευτικά βήματα αυτά τα οποία έχουμε, ώστε να τον κάνουμε να είναι ασυμπτωματικός και να χαίρεται την καθημερινότητα. Είναι μια νόσος, μια πάθηση η οποία μπορεί να είναι πλήρως αναστρέψιμη. Βεβαίως. Μπορεί. Το άσθημα. Άρα έχουμε προχωρήσει που μπορεί. Βεβαίως, βεβαίως. Το άσθημα, και αυτό πρέπει να πούμε, ότι ένας ο οποίος τα λάβει φαρμακευτική αγωγή δεν καταλαβαίνει αν έχει κάτι, είναι απόλυτα λειτουργικός. Μπορεί να κοιμηθεί κάποια στιγμή σαν νόσο, να ξαναξυπνήσει. Βέβαια εξαρτάται πολύ από τους εξωγενείς παράγοντες, εξαρτάται από την υγρασία, εξαρτάται κυρίως το αλλεργικό άσθημα, εξαρτάται από την ένταση των αλλεργιογόνων στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό έχει και περιοδικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπετε ότι κυρίως την άνοιξη ή το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε πιο έντονη και θορυβώδη συμπτωματολογία. Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν άσθημα, οι περισσότεροι εξ αυτών το γνωρίζουν, μπαίνουν σε φαρμακευτική αγωγή. Όταν ενεργοποιηθεί η φλεγμονή, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω για τους φίλους ακροατές σας είναι ότι πρέπει να μπουν σε αγωγή από 3 μέχρι 6 μήνες, σταθεροποίηση της φαρμακευτικής αγωγής και μετά κάνουμε αυξομοίωση ανάλογα τα στοιχεία που έχουμε και ανάλογα την ένταση των συμπτωμάτων. Γιατί περισσότερο ακούμε για το βροχικό άσμα? Κοιτάξτε, το άσμα είναι πάντα βροχικό. Α. Αυτό είναι μια ερώτηση που μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά δεν ξέρω γιατί έχει μπει. Γιατί το ξεχωρίζουν. Ναι, δεν είναι. Το άσθμα είναι βροχικό. Έτσι είναι, κι άλλο. Είναι αλλεργικό βροχικό άσθμα ή μη αλλεργικό βροχικό άσθμα. Αλλά πάντα το άσθμα είναι βροχικό, έτσι. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Οι ηλικίες οι οποίες έχουν πιο γρήγορη αποδοτικότητα στη λήψη της θεραπείας, είναι οι μικρότερες ή οι μεγαλύτερες που είναι πολύ πιο κουρασμένες? Κοιτάξτε, θα σας πω. Οι μικρότερες ηλικίες. Γιατί ένα παιδάκι, συγγνώμη, ξέρετε ότι δεν μπορεί να είναι τόσο απόλυτο στη λήψη της θεραπείας. Θα τρέξει, θα παίξει, θα παρακοιμηθεί, θα κοιμηθεί λιγότερο, περισσότερο. Μία κυρία σε μεγαλύτερη ηλικία που το ελέγχει, το πηγαίνει όπως πρέπει με τη συμβουλή του γιατρού. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος των θεραπείων είναι να έχουμε το παιδί να παίζει, να τρέχει, να μην βύχει, να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτός είναι ο στόχος της θεραπείας. Σαφώς. Γι' αυτό τη δίνουμε. Βέβαια, στις μεγαλύτερες ηλικίες, να ξέρετε ότι υπάρχει και το πρόβλημα του καπνίσματος. Και εκεί λίγο μπερδεύει το πράγμα, διότι το κάπνισμα αποτελεί ένα άλλο ερεθιστικό παράγοντα, ο οποίος μπαίνει μέσα στον αεραγωγό, βεβαίως, και τον επιβαρύνει. Και εκεί λίγο μπλέκουν τα πράγματα. Παρόλα αυτά, ο στόχος ο δικός μας, επαναλαμβάνω και πάλι, με την ταξινόμηση την οποία κάνουμε, είναι να έχουμε άτομα τα οποία είναι τελείως
ασυμπτωματικά, απόλυτα λειτουργικά και κυρίως να μην σκέφτονται το βήχα όταν θέλουν να πάνε κάπου. Άρα το πιο ύπουλο κριτήριο που κάποιος μπορεί να κοιμάται καλά, να σηκώνεται ok. Αλλά ξέρετε, πολλούς ανθρώπους όταν κοιμηθούμε μαζί ακούμε ότι μέσα στον ύπνο τους κάνουν ένα βρόγχο. Ακούμε ότι μέσα στον ύπνο τους είναι σαν να ξεροπίνουν, σαν να μην μπορούν να αναπνεύσουν καλά. Σαν να μην κοιμώνται ήρεμα και να, αυτό που λέμε, να αντιδρούν να κάνουν κάτι τέτοια. Τώρα μόλις πιάσατε μια άλλη πάθηση, ναι, που λέγεται υπνική άπνοια. Μπαίνουμε σε ένα τελείως, σε μία άλλη πάθηση, τελείως διαφορετική. Μπορούμε να τη συζητήσουμε μία άλλη φορά. Πώς μπορούμε όμως να τονίσουμε σε κάποιον φίλο αυτά που δεν μπορεί μόνος του να δει και να του πούμε, δεν το ψάχνεις λίγο σε έναν ειδικό πνευμονολόγο, φυματιολόγο, μήπως έχεις άσμα και δεν το ξέρεις? Πολλοί αθλητές στο γυμναστήριο, ψάχνοντας, βρήκαν ότι έχουν άσμα για 10-15 χρόνια, δεν το ξέραν. Εμείς οι γύρω τους, πώς μπορώ να καταλάβω και να πω σε κάποιο φίλο, για κοίταξε λίγο αυτό? Είχαν ήπια συμπτώματα. Και επειδή ήταν και καλοί οργανισμοί, γερά σκαριά όπως λέμε εμείς, δεν είχαν δώσει μεγάλη σημασία. Παρ' όλα αυτά, μια υγιεινή κατάσταση, βλέπετε, σε ένα υγιή οργανισμό θα κρατήσει 2-3 μέρες, θα περάσει. Mm-hmm. Αυτός που έχει άσμα, ενεργοποιείται αυτός ο καταράκτης των συμπτωμάτων με πρωταρχικό σύμπτωμα το βήχα και βλέπετε κρατάει ένας βήχας 20 μέρες, 25 μέρες, 30 μέρες. Ή βλέπετε ότι έχετε ένα άτομο το οποίο είναι σε αυτό το δωμάτιο, είναι τελείως ασυμπτωματικό, πάει στο διπλανό δωμάτιο και αρχίζει να βήχει. Έχετε ένα άτομο το οποίο του λέτε ένα ανέκδοτο και εκεί που γελάει με την καρδιά του και το ευχαριστιέται, καταλήγει στο τέλος με βήχα. Εκεί λοιπόν να ξέρετε ότι είναι ένα καμπανάκι, ότι εκεί υπάρχει έντονος ασθματικός παράγων και πρέπει να γίνει έλεγχο. Υπάρχει πρόληψη στο άσθημα πριν φτάσουμε στο πρόβλημα? Κοιτάξτε, αν υπάρχει πρόληψη, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την πρόληψη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δεν έχουμε. Όχι. Πρόληψη σημαίνει τι, να αποφύγεις το αλλεργιογόνο. Βέβαια, αν ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα, παραδείγματος χάρη στο επιθύλιο του σκύλου ή της γάτας, μην πάρεις. Όσο φιλόζωος και αν είσαι, δεν μπορείς να είσαι στο χώρο και να αιωρούνται αυτά τα σωματίδια. Είναι δεδομένα ότι θα σου κάνει τοπικό ερεθισμό, θα σου κάνει αντίδραση, θα έχει θορυβώδη συμπτωματολογία. Τη μόνη πρόληψη που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Όταν δούμε ότι κάτι μας πειράζει, πρέπει να το αποφεύγουμε με την έννοια ότι ο οργανισμός έχει ενεργοποιηθεί και κάθε φορά που το αλλεργιογόνο διαμέσου της εισπνοής μπαίνει μέσα στο βροχικό δέντρο, προκαλούνται έντονη και θορυβώδη συμπτωματολογία. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα θέμα με τα φάρμακα. Βέβαια, η επιστήμη, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη μας συνέντευξη, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και η φαρμακολογία, που πραγματικά τα φάρμακα δεν είναι επιβαρυντικά. Γιατί σου λέει όλο φάρμακα, δεν θέλω φάρμακα. Κάποιος ο οποίος περισσότερα χρόνιο... αποτελέσματα με λιγότερες παρενέργειες. Αυτό ακριβώς. Δεν αλλάζει στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, ακόμα και ένα παιδί 5 χρονών, όταν ζω στη μια φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή, μπορεί να έχει, και να το τονίσουμε, όλες τις λειτουργίες, τη δραστηριότητα, την ενέργεια, την παιδική ηλικία που έχει και ένας διπλανός του. Απλά καλυτερεύει το πρόβλημά του. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν είναι η αλήθεια? Ακριβώς έτσι, αλλά σήμερα αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εκτός από το κομμάτι το φαρμακευτικό, έχουμε και το κομμάτι το διαγνωστικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Παραδείγματος χάρη, μία από τις εξετάσεις που κάνουμε στο άσθημα είναι το εκπνεώμενο μονοξίδιο του αζότου. Ξέρετε τι ελέγχουμε με αυτό? Ελέγχουμε ακριβώς την ένταση της ιοζινοφιλικής φλεγμονής την ώρα που κάνουμε την εξέταση. Και μπορούμε να δώσουμε ακριβώς και στοχευμένη θεραπεία και να παρακολουθήσουμε ακριβώς και την ένταση της φλεγμονής. Γιατί το άσθημα είναι μία φλεγμονή. Είναι ένα ηφαίστειο, έτσι, το οποίο ο στόχος σε εμάς ποιος είναι? Βράζει. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να το ηρεμήσουμε, ώστε το άτομο για το οποίο αναφερόμεθα να είναι απόλυτα λειτουργικό. Και πολλές φορές, γιατί ερχόμενο σήμερα και σας περίμενα να τελειώσετε μία εξέταση για να μπορέσουμε να εισβάλλουμε, στο εξεταστήριο ήταν ότι έχω δει έξω και τώρα περιμένουν νεολαία, πολλά νέα παιδιά. Άρα κάποιος μπορεί να έρθει και εδώ και να έχει μία θεραπευτική υποβοήθηση ακόμα και στον χώρο. Και αυτό θέλω να το πω, επειδή με ρωτήσατε, ότι εδώ στο κέντρο του Πειραιά, σε ένα πολύ σύγχρονο πραγματικά ιατρείο με εξειδικευμένους συνεργάτες και βεβαίως με τον άνθρωπο εκείνο στο τιμόνι, τον ειδικό για το κάθε πρόβλημα πάνω σε αυτό που μιλάμε, το άσμα μας απασχολεί, όπως και για τη ΧΑΠ που είχαμε μιλήσει. Ο κύριος Ευρουβάκης είναι εκείνος ο οποίος θα μας δώσει την κατευθυντήρια οδό, και το πιο βασικό να τονίσω για άλλη μια φορά είναι ότι σε αυτόν τον χώρο
φεύγεις έχοντας ολοκληρώσει όλα εκείνα που θα έπρεπε να πας εδώ, να πας εκεί, να πας εκεί για να δεις τελικά τι έχεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχετε καταφέρει σε αυτό το ιατρείο. Να μπορεί κάποιος στα διάφορα εξεταστήρια να ολοκληρώσει και να του πείτε τελικά είναι αυτό ή είναι εκείνο. Γιατί ο Έλληνας βαριέται, ακόμα και για την υγεία του βαριέται. Όχι, δεν έχει χρόνο. Δεν έχει το χρόνο. Όταν του τα δώσεις όλα σε έναν χώρο, λέει ναι. Θα πάω να δω τελικά τι έχω. Αν έπρεπε να κλείσουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έρθω να κάνουμε και αυτό με τον ύπνο που απασχολεί πολύ κόσμο. Είναι μία που πολλοί κόσμος το έχει και δεν ξέρει ότι είναι αυτό που μου είπατε. Μεγάλο κομμάτι έχει υπνική άπνοια, δεν το γνωρίζει, συνήθως έρχεται με παρότρινση του συντρόφου ή της συντρόφου. Που δεν μπορεί να τον ακούει άλλο δίπλα. Και, ή να ροχαλίζει γιατί έχει θορυβόδη ύπνο ή ακούει ότι σταματάει η αναπνοή. Και εκεί οι περισσότεροι σκουντάνε λίγο. Ναι, το έχουμε πάθει όλοι. Σου λέει όλα έτσι, καλά, τίποτα, ναι, απλά έτυχε. Εάν έπρεπε να δώσουμε δύο συμβουλές από τον ειδικό μνημονολόγο, φυματιολόγο κύριο Βρουβάκη και με τον αγώνα της ενημέρωσης που κάνει, γιατί πραγματικά σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο ταξιδεύετε, κάνετε ημερίδες, ενημερώνετε, γιατί είναι ένα μείζον και ύπουλο πράγμα που δυστυχώς με τα ποσοστά που είπαμε στην αρχή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τι θα έπρεπε να τονίσουμε για όλο τον κόσμο όταν ακούμε άσθημα ή όταν φοβόμαστε για το άσθημα? Το άσθημα, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν είναι τίποτα άλλο από μία φλεγμονή η οποία ενεργοποιείται, έχει όμως απόλυτη αναστρεψιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν πάρουμε την αγωγή μας είμαστε απόλυτα ρυθμισμένοι, λειτουργικοί και κυρίως ασυμπτωματική. Και δεν αφορά μόνο τις μικρές ηλικίες, αφορά όλες τις ηλικίες, γι' αυτό ακριβώς όταν υπάρχουν θορυβόδη συμπτώματα πρέπει να απευθυνόμαστε στον γιατρό μας, στον πνευμονολόγο, γιατί υπάρχει λύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λύση είναι η σωστή ενημέρωση και η γνώμη του ειδικού. Και αυτό νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια και εδώ από την Ιρών Πολυτεχνείου 33 αλλά και σαν διευθυντής πάλι εδώ στον αγαπημένο Πειραιά από την Γενική Κλινική Παναγία Ιωδηγήτρια, αυτό νομίζω ότι το καταφέρνετε και το δίνετε στον κόσμο να φεύγει χαμογελαστός. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, λίγο που κάθισα απ' έξω να περιμένω, που είδα μια κυρία με το γιο της, εξού για τα πλάνα και τους ευχαριστούμε, που μπήκε δυσανασχετισμένη, αγχωμένη, προβληματισμένη, αλλά όταν άνοιξε την πόρτα για να βγει, μετά εισχωρήσαμε εμείς, και ο γιος της και εκείνη έλεγε «Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ», ήτανε χαμογελαστή. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις τη λύση στο πρόβλημα σε αυτόν που φοβάται. Έχετε απόλυτο. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς δεν τελειώνουμε κάπου εδώ και δεν τελειώνουμε γιατί τα προβλήματα και ιδιαίτερα αυτά που δεν γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουμε και χρειάζονται ενημέρωση είναι αρκετά. Θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε γιατί θέλουμε εσείς να χαμογελάτε και να είστε πάντοτε και να χαίρεστε την υγεία σας. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας εμπιστευτείτε και να μας ακολουθήσετε. Επανέλθουμε. Ήρθε το μαύρο κίμηνο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία. Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κίμηνο John Noah. Ο καρπός των θεών. Στα φαρμακεία. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και κλείνουμε με ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς. Διότι εννοείται ότι η μόδα δεν μπορεί να μην λάβει χώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα μου πεις, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για το τελείωμα. Ναι, αλλά έστω και αυτό το λίγο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό και επειδή έτσι και τα θέματά μας ήταν γενικότερα για τα ωραία κορμιά, για τον αθλητισμό, γενικότερα για την νεολαία, θα κλείσω με πάρα πολύ νεανική μόδα. Με την μόδα, όπως λέμε, του εξωτερικού για το καλοκαίρι το οποίο διανύουμε. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Πολύ λάμψη, πολύ μόδα και πολύ ζωντάνια για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Φιλιά πολλά! Γεια σας! I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you told me to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy? Oh, I'm begging you, yeah.
through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. My pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy? Oh, I'm begging you, I'm begging you.